Ο Λαγός μακριά. Βγαίνει, πιέζει και κερδίζει ο Φούντας. Είναι εκτός εστίας ο Λόπεθ. Το πλασέ του Φούντα 0-2. Ένα καταπληκτικό γκολ από τον Φούντα που είδε τον τερματοφύλακα της Βέρειας να είναι εκτός εστίας. Δεν είχε μείνει παρά ένας πίσω. Πήγε και δεύτερος στην τελευταία. Ξανά. Εδώ ο Αμαραντίδης αδράνησε. Έκλεψε ο Φούντας και πλασάρει από μεγάλη απόσταση τον Λόπεθ που ήταν μακριά από την εστία του. Για το 2-0. Ο δικέφαλος παίρνει προβάδισμα με διαφορά 2 τερμάτων πια στη Βέρεια. Για τους παίκτες της Βέρειας που δέχτηκαν 2 γκολ μέσα σε λίγα λεπτά. Η ΑΕΚ μπροστά με τον Φούντα. Από μακριά το σουτ, έξω. Στο 30. Ο Γκερέιρο, ο Κορδέρο. Και τώρα η ΑΕΚ φεύγει με 3 παίκτες σε κόντρα επίθεση απέναντι σε 3 της Βέρειας. Ο Φούντας άνοιξε το κοντρόλ, πέρασε η μπάλα, μαζεύει ο Λόπεθ. Στο 54. Ο Λαγός για τον Φούντα, αυτός τον Κορδέρο που κάνει στην κίνηση το σούτ στον Λόπεθ. Κωνσταντόπουλος, δεύτερο λεπτό της συνάντησης, απευθείας μετάδοση Γκερέιρο για τον Φουρτάδο. Ωραίο Βραζιλιάνος άφησε για τον ποδοσφαιριστή που έπαιξε στο Μπας Γιάννινα πριν από 2 σεζόν. Να ο Βραζιλιάνος ο Γκερέιρο, τον γκολ για την ΑΕΚ. Ξεκίνημα με γκολ στο δεύτερο λεπτό με τον Φούντα. Δανική αρχή για την ομάδα του Βαρλίνεν. 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εδώ ότι γυρίζει πάρα πολύ ωραία στο δεύτερο δοκάρι και είναι αφύλακτος ο Φούντας, σκοράρει. Ο Πάσε πλήρε φνηδιασμό στο ξεκίνημα του αγώνα. Δέχεται από τους παίκτες της ΑΕΚ. Ο Κοτσαρίδης μάλιστα ήταν αυτός που έδωσε και χειροκροτείται. Η ΑΕΚ που έχει ξεκινήσει καλά το παιχνίδι. Αλλαγή για το Φουρτάδο. Το βολέ εκεί όπου διεκδικεί ο Παυλής. Μπαίνει στη φάση ο Φούντας. Πάει για το σουτ. Το κάνει. Δεν ήταν άσχημο. Στο 48. Ο σκόρερ της ΑΕΚ. Προσπάθησε εδώ για το 2. Ο Παυλής στον αέρα. Βρέθηκε η μπάλα στα πόδια του Φούντα. Δεν ήταν καθόλου. Το φάουλ για την ΑΕΚ, περνάει μπάλα ευκαιρία για τον γκολ που έρχεται τελικά από το σταματή. Κοιτάξτε πώς περνάει μπάλα μετά την εκτέλεση από τον Κοντοέ. Η κόντρα στο σώμα του Τζιμόπουλου, ο Φεγκρούς. Η εκτέλεση που είναι από τον Φούντα. Πάρει μπάλα και την παίρνει προσποίηση. Μπαίνει στην περιοχή και τώρα γυρίζει ο Φούντας γκολ! 1-0! Με τη συμπλήρωση 65 λεπτών πετυχαίνει το πρώτο γκολ της καριέρας του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης 15 μάτς μετά σκοράρει. Γιορτάζει και ο ίδιος στη γωνία με τους παίκτες της ΑΕΚ. Ενώ ξαναβλέπουμε τον γκολ του Φούντα από την πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια από τον Γκερέιρο και έτοιμο γκολ για το μάτς στα Γιάννενα. Θα συμβεί αυτό αλλά για την ώρα Nova Sports 3. Φούντας. Τέταρτο λεπτό του μάτς. Βαλεντίνος Βλάχος, Αναστασάκο, ωραίο τρίγωνο. Μαραγκουδάκης, Κάλαϊτζιτς, ανεβαίνει αριστερά. Ο Ντότζι κάλυψε ο Φούντας. Μπάλα καταλήγει στο Μαραγκουδάκη που δεν μπορεί να περάσει το σουτ. Φούντας. Κορδέρο. Λαγός. Καλή σκέψη, πολύ καλή παλιά. Ο Φούντας κατεβάζει την μπάλα και κάνει τη σέντρα. Ψηλά ο Αργυρόπουλος θα απομακρύνει. Παλιά. Υπέροχη παλιά για τον Φούντα. Φούντας εκτελεί απευθείας δίπλα από το δοκάρι του Κυπουρού στο 39. Φούντας πρώτος στο πρωτάθλημα το έκανε. Βλάχος. Πέρασε μπάλα, ο Φούντας κυνηγάει τον Ποτουρίδη. Τον δυσκολέψει, τα καταφέρνει ο Φούντας. Χωρίς φάουλ, κόρνερ. Βλάχος στο Γιάνγκο. Μακρύνει μπάλα, θα σκάσει ο Ποτουρίδης. Πρόλαβε να απομακρύνει Φούντας. Φουρτάδο την πήρε την κεφαλιά, ο Κορδέρο πρόλαβε. Ανεβαίνει ο Λαγός. Και ο Παπαδημητρίου. Θα γυρίσει χαμηλά για τον Κορδέρο. Out! Κόρνερ. Κορδέρο. Φούντας. Θα κάνει το shoot out. Ακόμη ένα πάντως στο 54. Μέσα σε ένα πεντάλεπτο περισσότερες από ό,τι σε όλο το πρώτο ημίχρονο.
Γρήγορα το βολέ από τον Κωνσταντόπουλο. Μπερδεύεται ο Αργυρόπουλος. Μπαίνει στη φάση ο Φούντας. Μόνο στην περιοχή είναι ο Γκερέιρο. Δεν μπόρεσε να γυρίσει την μπάλα ο Φούντας. Πήρε το κόρνερ ό,τι καλύτερο μπορούσε από τον Κανακούδη. Πέμπτο στο μάτς για την άλλη. Περισσότερους χώρους. Κοντοές. Μπαλιά για το Φουρτάδο. Σταματά στο Τζανί. Γκονσάλες. Ανοιχτό κοντρόλ. Έχει το Φούντας δυνατά. Κάνει φάουλ. Φούντας περιμένει μπάλα και την πήρα από τον Κορδέρο. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Έχει τον Γκερέιρο στη διάθεσή του, αλλά προτιμά να ανοίξει τον Κοντοέ. Πιο ανοιχτά αριστερά είναι ο Λαγός. Συμπληρώθηκαν 5 λεπτά στο Σπύρος Λουίς ΑΕΚ Άρης 0-0 με την ΑΕΚ να έχει πραγματοποιήσει προβολή του Γιαννίτσι. Ο Γκερέιρο ψάχνει να τροφοδοτήσει τον Φούντα, ο ψυχογιός είναι αυτός. Φτάνει στην μπάλα και καλύπτει με το σώμα του για να πέρα. Φούντας. Έκανε τη σέντρα, ο Γκερέιρο θέλει να μπει στην φάση, πρόλαβε και άπλωσε το πόδι του ο Γιαννί. Τέλεσε ο Γκερέιρο, ροθιές από το Διούδη. Φούντας. Πάλι από καταγγέλη Βλάχωνα, όπως μας μεταφέρει ο Μανώλης Βογιατζάκης, να ζητά από τον Κορδέρο όταν η ΑΕΚ βρίσκεται στην επίθεση να παίζει πολύ κοντά στον Γκερέιρο. Ο Φούντας τώρα στη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Κοντοέ. Βρίσκεται εκτός. Κωνσταντόπουλος σημαδεύει τον Κατσικοκέρι, ο Παντίδος τον εμποδίζει. Ο Φούντας γίνεται κάτοχος της μπάλας. Περιμένει βοήθεια, του την προσφέρει ο Γκερέιρο. Ο Κορδέρο παίζει όπως ακριβώς του ζήτησε ο Βλάχος, πάρα πολύ κοντά στον Γκερέιρο. Με το Ρίκα να αναλαμβάνει τον άξονα μόνος του όταν επιτίθεται η ΑΕΚ. Εδώ ο Φούντας κόπηκε στην περιοχή. Το σούτ, η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Στο 32 ο καπετάνος και ο ψυχογιός. Έχασε την μπάλα από τον Φούντα. Θέλει να περάσει από τον Κοέλιο. Από την πτέρυγα του Κοντοέ. Σέντρα στην περιοχή. Απομάκρυνε ο Παπαζαχαρίας. Τον Άρη αυξήθηκε κατά τη. Φούντας. Μεταφράζεται σε 12 λεπτά με την μπάλα στα πόδια για τους γηπεδούχους. 8 για τους φιλοξενούμενους. Μπαλιά. Λάχος. Να απομακρύνει μπροστά από τον καπετάνο. Ο Ρίκα θέλει να αναπτύξει την ΑΕΚ σημαδεύοντας το Φούντα. Ο Γιαννίτσης τον εμποδίζει. Ο Ρίκα πήγε και διατήρησε την κατοχή. Έκανε τη σέντρα ο Γκερέιρο. Ακροβολίζεται ο Σαλπικίδης. Έκανε τη σέντρα, περνάει από κόσμο η μπάλα μέχρι να διώξει ο Γεωργιάς πρώτου Λίνο. Ο Λάζαρ με το Λιμπερόπουλο στην πρώτη εθνική, πάνω από 600 παιχνίδια στην επαγγελματική του καριέρα μέχρι τώρα. Συγκλονιστική ποδοσφαιρική μορφή. Για μία ακόμη φορά η μονομαχία με Καράμπελα, έδιωξε ο Καφές. Απομακρύνει ο Φούντας. Η ΑΕΚ στην κατοχή με το Λιμπερόπουλο. Σταθήκε όπως είδαμε. Φούντας αντί του Βάργκας στην αρχική δεκάδα. Ο Βάργκας που δηλώθηκε ως βασικός τραυματίστηκε στην προθέρμανση. Ρίξει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά φυσικά υπάρχουν και ευκαιρίες που χάνονται. Υπάρχουν και τερματοφύλακες που παίζουν και δεν είναι μόνο αυτοί που σκορά. Στο ρόστερ του ΠΑΟΚ για αυτή την περίοδο ο Λάζαρ άφησε τη θέση στον Ίβιτς. Η ΑΕΚ είναι αυτή που βρίσκεται στην επίθεση με τον Λεωνάρντο. Αλλάζει με τον Φούντα από τις κόντρες η μπάλα.